Καλώς ήρθατε και αυτή την εβδομάδα λοιπόν. Θα συνεχίσω ημερολόγιο Ολλανδίας. Θέλω να πω δύο πράγματα πριν ξεκινήσω αυτό το βίντεο. Το πρώτο είναι ότι θα ήθελα να δείτε λίγο τα βίντεό μου. Άμα παρατηρήσετε, κάποια είναι αριθμημένα και κάποια όχι. Αυτό γίνεται γιατί σε αυτά που είναι αριθμημένα προσπάθησα να κρατήσω μια πιο ουδέτερη ματιά. Οπότε μιλάω για πιο γενικά θέματα και προσπάθησα να δεχτώ όλες τις απόψεις και ό,τι έχω ζήσει και να τα φιλτράρω. Τα άλλα, όπως και αυτό που βλέπετε σήμερα, δεν είναι αριθμημένο και αυτό γίνεται γιατί πολύ απλά εκφράζω προσωπικές απόψεις. Καλά, κάποιος μπορεί να πει ότι και στα προηγούμενα εκφράζω προσωπικές απόψεις, αλλά τέλος πάντων, ή μπορεί να πει ότι κάποιος ακόμα και στα δικά μου βίντεο είμαι όσο πιο ουδέτερος γίνεται. Τέλος πάντων, απλά ήθελα να κάνω ένα διαχωρισμό γιατί εκείνα τα βίντεο μιλάνε για συγκεκριμένα πράγματα και αυτά τα βίντεο μιλάνε πιο πολύ για τη σκέψη μου. Το δεύτερο που θα ήθελα να τονίσω λίγο και να πω είναι ότι έχει γίνει ένας μικρός χαμούλης αυτήν την περίοδο με τα βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Αλλά δέχομαι πολλά μηνύματα, πολλά προσωπικά μηνύματα, τα οποία όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούν να απαντηθούν. Καταλαβαίνω πως είναι. Με κάνετε να γυρνάω κι εγώ στην περίοδο πριν φύγω από την Ελλάδα. Οπότε, και είναι καλό αυτό γιατί ξέρετε, παρατηρώ κάποια πράγματα που πλέον είναι δεδομένα στη ζωή μου. Οπότε ξέρετε, με κάνετε λίγο και θυμάμαι και βλέπω από μια άλλη οπτική πώς ήταν τα πράγματα πριν φύγω. Αλλά πρέπει να καταλάβετε, αν και κατανοώ απόλυτα αυτή την αγωνία σας, ότι δεν μπορώ να απαντήσω σε προσωπικά ερωτήματα. Δεν μπορώ να απαντήσω γιατί παίζουν πολλά πράγματα. Δεν μπορώ να ξέρω εσένα, δεν μπορώ να ξέρω. Ένα απλό παράδειγμα θα σας πω, δεν μπορώ να απαντήσω σε κάποιον όταν μου λέει ότι ξέρω εγώ ψάχνω δουλειά. Ψάχνεις δουλειά, πού ψάχνεις δουλειά, εδώ είναι το θέμα. Τι βιογραφικό έχεις στείλει, πώς έχεις πουλήσει τον εαυτό σου. Έχω δεχτεί λοιπόν ερωτήσεις εν καιρό. Ειλικρινά αυτά τα βίντεο δεν περίμενα να είναι τόσα πολλά, αλλά από ό,τι βλέπω τελικά μου φαίνεται μάλλον το κανάλι θα ασχολείται μόνο με θέματα στην Ολλανδία. Οπότε θερμή παράκληση, μη στέλνετε προσωπικές ερωτήσεις. Είναι λίγο δύσκολο, προσπαθώ να απαντήσω, αλλά δεν γίνεται να απαντήσω γιατί δεν θέλω να δώσω μια απάντηση που αργότερα ίσως μπορεί να γίνεται και να πείτε «Α, το μαλάκα τι μου είπε». Κάποια πράγματα είναι καθαρά δικές σας επιλογές. Θα είναι δικές σας επιλογές. Το τι δουλειά θα κάνετε, το πού θα μείνετε. Αυτό δεν μπορώ εγώ να πάρω την ευθύνη για κάποιον άλλον. Πρέπει να δείτε με μια ανεξάρτητη ματιά το τι θέλετε να κάνετε. Και από εκεί και πέρα αποφασίστε, κάντε ένα πλάνο και όλα θα πάνε καλά. Εγώ γενικά αυτό που λέω είναι ότι όποιος θέλει να έρθει στο εξωτερικό και να πετύχει, θα τα καταφέρει. Το θέμα βέβαια από εκεί πέρα είναι το τι θεωρεί ο καθένας επιτυχία. Αυτό όμως είναι μια άλλη κουβέντα. Βιντεάκι και επιστρέφουμε για το σημερινό θέμα. Και εγώ πριν έρθω, επειδή δεν είχα ζήσει στο εξωτερικό, δεν ήξερα πώς είναι. Κακά τα ψέματα. Έχουμε μεγαλώσει με κάποια στερεότυπα των Βόρειων Ευρωπαίων και είχαμε διάφορα πράγματα στο μυαλό μας. Κάποια από αυτά τα στερεότυπα, το έχω ξαναφέρει, θα το κάνω αυτό, θα είναι ένα πολύ ωραίο βίντεο, καταλαβαίνεις όταν αρχίζεις και ζεις στην κοινωνία και γιατί γίνονται κάποια πράγματα. Οπότε λοιπόν, εγώ σαν Κωνσταντίνος προσπαθούσα να το οργανώσω όσο καλύτερα γινόταν και διάβασα παιδιά τα πάντα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι είδα, τι διάβασα. Τα πάντα. Πρώτα απ' όλα θα σας πω, αν μπορείτε, αν τα αγγλικά σας είναι σε ένα καλό επίπεδο, εννοείται, ψαχτείτε και στα αγγλικά. Γενικά ψαχτείτε, ψάξτε το. Δείτε με μια θετική ματιά, ψάξτε το σε ποια που θέλετε να πάτε και ψάχτε το. Γενικά και να μην ξέρετε που θέλετε να πάτε, ψάχτε, βρείτε σε ποια πόλη, σε ποια χώρα, σε ποια ήπειρο, σε ποιο πλανήτη θέλετε να πάτε. Αυτό λοιπόν που εκλάμβανα εγώ σαν Κωνσταντίνος και μιας και λίγο σαν λαός είμαστε, μπορείς να μας καταλάβεις εύκολα νομίζω. Από ένα σημείο και μετά είμαστε πολύ εκφραστικοί και είμαστε και λίγο των άκρων και μπορείς να μας καταλάβεις εύκολα γενικά και να μας διαβάσεις. Τι εννοώ με αυτό. Εγώ λοιπόν πριν έρθω, αφού διαβάζα τα πάντα, βρήκα όλες τις απόψεις. Βρήκα μια
τεράστια γκάμα απόψεων. Βρήκα από, τον, από τους ανθρώπους που ήρθαν 2 μήνες, τα μαζέψαν και φύγανε, και βρήκα από τους ανθρώπους που έχουν φτάσει να είναι εδώ, ξέρω εγώ, 10-15 χρόνια, 20 χρόνια παραπάνω, που έχουν χάσει τελείως επαφή με το ελληνικό στοιχείο. Αυτό το, νομίζω ότι αυτό είναι ένα βίντεο που δεν, το έχει, δεν ξέρω αν το έχει κάνει κανένας άλλος. Πώς θα καταλάβετε ποια είναι η αλήθεια τελικά. Και αυτό συνδέεται λίγο και με τα προσωπικά μηνύματα που έλεγα πριν. Εδώ πρέπει να σας πω εντάχει κάποια πράγματα. Στο εξωτερικό φεύγουν άνθρωποι που έρχονται να σπουδάσουν, το οποίο αυτό σημαίνει ότι μπορεί κάποιοι άνθρωποι απλά να έρχονται να σπουδάσουν όπως θα σπούδαζαν στην Ελλάδα, άρα το έχουν στο μυαλό τους, θα φύγουν, δεν τους ενδιαφέρει να εγκληματιστούν, δεν τους ενδιαφέρει να πάνε λίγο παρακάτω, άρα έχουν τελείως διαφορετική άποψη. Είναι οι άνθρωποι που ήρθαν να σπουδάσουν για ένα μεταπτυχιακό και μείναν εδώ και έχουν τελείως πάλι διαφορετική οπτική, γιατί μπορεί να ήρθαν, ξέρω εγώ, με οικονομική ενίσχυση, οπότε μετά, επειδή το πανεπιστήμιο δουλεύει εδώ, να τους βρει και μια δουλειά και να έχουν μια άλλη τελείως οπτική. Μπορεί να είναι άνθρωποι που ήρθαν με καλή προϋπηρεσία και καλά πτυχία και να ήρθαν κατευθείαν με μια πολύ καλή δουλειά. Και μπορεί να είναι οι άνθρωποι που ήρθαν εδώ απλά γιατί δεν βρίσκαν κάτι στην Ελλάδα. Μπορεί να είναι χίλιες, ο καθένας μπορεί να έχει έρθει για τους δικούς του λόγους. Πώς λοιπόν θα μπορέσετε να βγάλετε μια άκρη από όλες αυτές τις προσωπικές εμπειρίες του καθενός? Είναι ότι εμπειρίες που είχα εκλάβει και με αυτά που διάβαζα πριν έρθω εδώ πέρα ήταν ή του ύψους ή του βάθους. Δηλαδή, ναι μεν είχες κάποιες απόψεις που ήταν ελάχιστες, που εκφράζανε κάτι πολύ με μια έτσι... παρουσιάζαν τα πράγματα όπως είναι. Αλλά ήταν ελάχιστα αυτά, τουλάχιστον για την Ολλανδία όταν έψαχνα. Ήταν ελάχιστα αυτά τα άρθρα σε αυτό το κομμάτι. Τα περισσότερα που έβρισκα ήταν, α, είναι εύκολο, βρίσκεις δουλειά, βρίσκεις σπίτι στο τσακ... ή είχες το άλλο που είχες τα βρυσίδια τέλος πάντων. Είχες αυτή τη μόνιμη σύγκριση, το ότι εδώ δεν έχει μελιτζάνες, δεν μπορείς να μαγειρέψεις μουσακά, ο καιρός είναι αυτό, ο καιρός είναι τ' άλλο, οι άνθρωποι είναι έτσι, το σύστημα είναι έτσι και όλα αυτά. Αυτό που μπορώ να σας πω εγώ σαν Κωνσταντίνος είναι ότι η αλήθεια όλων αυτών βρίσκεται κάπου στη μέση και όλα συνδέονται. Πάρετε όλες αυτές τις απόψεις, όλες έχουν μια αλήθεια, όλες κρύβουν μια υπερβολή. Ελάχιστες, σας λέω, είναι αυτές οι απόψεις που λένε τα πράγματα όπως είναι. Και αυτό δεν γίνεται γιατί πολύ απλά, όπως σας είπα, είναι τελείως διαφορετικό να έρθει κάποιος με καλή προϋπηρεσία και με καλό πτυχίο σε μια ξένη χώρα. Οπότε δεν θα παιδευτεί με δουλειά, δεν θα παιδευτεί με το σπίτι. Θα έχει τον ελεύθερο χρόνο να γνωρίσει κόσμο, θα έρθει με άλλες συνθήκες εργασίας. Αν πάρουμε έναν άνθρωπο που έρχεται, ας πούμε, εδώ πέρα και δεν μιλάει καν αγγλικά, ούτε ολλανδικά, την οποιαδήποτε γλώσσα, αυτός ο άνθρωπος, εντάξει παιδιά, μην νομίζετε ότι θα καταφέρει κάποια στιγμή να πετύχει πάρα πολλά, ας πούμε. Και θα είναι στο... Και εδώ πραγματικά, εντάξει. Δηλαδή, θα καταλήξει, ας πούμε, να δουλεύει σε εργοστάσια, σε χωράφια και όλα τα σχετικά. Οπότε, όταν ξεκινά ένας άνθρωπος πρέπει να σκεφτεί, ας πούμε, ξέρετε, έχουμε λίγο και αυτό, είμαστε λίγο καλομαθημένοι και λίγο κακομαθημένοι, και ο άλλος, και λέει ο άλλος, δεν θέλω να δουλέψει στα χωράφια, ξέρω εγώ. Και άμα είσαι εδώ να δουλέψει στα χωράφια και ξεκινήσει από το μηδέν και δεν έχεις τους φίλους σου και δεν έχεις την οικογένειά σου, παράδειγμα τους χάρη, και ως ο λόγος, ας πούμε, να φύγεις για να το κάνεις εξ αρχής. Εγώ λέω πάντα να φεύγει ο κόσμος, πάντα να βλέπει τι γίνεται έξω, να ζει. Αλλά να φεύγει με ένα ανοιχτό μυαλό. Μην περιμένουμε δηλαδή ότι όλα είναι στρωμένα εδώ πέρα. Θέλει κόπο, θέλει χρόνο. Αυτά θα τα λέω συνέχεια. Θέλει κόπο, θέλει χρόνο. Να το θυμάστε. Διαβάστε όσο πιο πολύ μπορείτε και μην κρατάτε μονάχα αυτό που θέλετε να ακούσετε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέω. Συνήθως σου παίρνει χρόνο να βρεις και το σπίτι. Συνήθως στην αρχή βρίσκεις λίγο μια δουλειά για να επιβιώσεις.
Έτσι ψιλοσυμβαίνουν τα πράγματα. Είναι τελείως διαφορετικό αν έρθεις εδώ για να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου βρει, αύριο θα σε βοηθήσει, αν και ακόμα και εκεί έχω δει ότι σου παίρνει λίγο χρόνο για να βρεις αυτό που πρέπει ή μάλλον για να βρεις αυτό που σου αρέσει πιο πολύ, αλλά θα το βρεις κάποια στιγμή. Το σπίτι θα παιδευτείτε πολύ, αν και αυτό, αν έρθεις πάλι με μια στοχευμένη ας πούμε δουλειά και ένα πλάνο, η δουλειά μπορεί να σε βοηθήσει να βρεις και ένα καλό και φτηνό σπίτι. Αυτό λοιπόν που θέλω να μείνει από το σημερινό βίντεο είναι διαβάστε και φιλτράρετε αυτά που διαβάζετε. Είμαι σίγουρος τώρα ότι υπάρχει κόσμος που με βλέπει και δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει απόλυτα αυτά που λέω. Είναι μέχρι να έρθεις. Εγώ αυτό που και αν έλεγα κάτι και από την προσωπική μου εμπειρία είναι ότι θέλει θετική διάθεση, θετική ματιά και όλα θα πάνε καλά. Μπορεί να υπάρξει αυτό, δεν θα υπάρξει συνέχεια. Αλλά αυτό είναι και μια αντιπαράθεση με τον εαυτό μας που μας εξελίσσει. Εξελιχθείτε, εγκλιματιστείτε στη νέα χώρα που θα πάτε και προσπαθήστε για το καλύτερο. Ήμουν ο Κωνσταντίνος, τα λέμε την επόμενη εβδομάδα, φιλούκια.